Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο, το ιερό μυστήριο του γάμου και την οικογένεια. Ποια είναι η θέση του γάμου στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως, όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς, εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπο, ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαρά και τιμή. Θα συνδεθούμε και με τα Χανιά και συγκεκριμένα με τον Χρήστο Μποτονάκη. Από τα Χανιά, καλησπέρα Χρήστο, είναι εκπαιδευτικός. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και... να είστε καλά, χαιρόμαστε. Και οικογενειάρχης, αν θυμάμαι καλά, 7 παιδιά πρέπει να έχετε. Ναι, 7 παιδιά. Την ευχή και του πατέρα Χαράλαμπο. Θα είναι σημαντική και η εμπειρία σας για αυτό που συζητούμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πατέρα Χαράλαμπο, να πούμε λίγο εισαγωγικά για το γάμο και για να γνωρίσουμε και το μυστήριο. Ο γάμος. Τι ακριβώς λέει το μυστήριο και ποια είναι η θέση του στη ζωή της Εκκλησίας. Βεβαίως. Ο γάμος είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δεν είναι μια απλή, θα έλεγα, συνηθισμένη εκκλησιαστική τελετή. Ναι. Και με την ιερολογία του γάμου δίνεται δυνατότητα στο ζευγάρι, στον άνδρα και στη γυναίκα, να αναδείξουν περισσότερο το φυσικό τους δεσμό και να τον μετατρέψουν και σε θεϊκό. Δημιουργός του γάμου, σύμφωνα με την Εκκλησία μας, είναι ο ίδιος ο Θεός, όταν στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, εκεί βλέπουμε να γίνεται η διάκριση των δύο φύλων από τον ίδιο το Θεό, ναι, σε άρσεν και θήλη, σε αρσενικό και θηλυκό, και αναδεικνύεται η ανάγκη της συντροφικότητας του ανθρώπου. Mm. Εκεί ακούμε και λέμε ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του, πρέπει να κάνουμε κάτι δίπλα του όμοιο, και εκεί ακριβώς έχουμε την δημιουργία του ζευγαριού. Στα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος το γάμο τον ονομάζει Μέγα Μυστήριο στην επιστολή του προς Εφεσίους, και ιδιαίτερα στο μυστήριο, θα έλεγα έτσι, ή μάλλον καλύτερα στο θαύμα της Κανά, ο ίδιος ο Χριστός μας, ο ίδιος ο Κύριός μας, εξυψώνει το γάμο και ουσιαστικά μας τον μεταφέρει ως μυστήριο πλέον και όχι, όπως είπαμε και προηγουμένως, σαν απλή συνηθισμένη εκκλησιαστική τελετή. Στα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα στα πατερικά χρόνια, ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει το γάμο ως μυστήριο αγάπης και κοινωνία προσώπων, και ο Μέγας Βασίλειος προεκτείνει, θα έλεγα, το λόγο του Χρυσοστόμου και λέει ότι ο γάμος αποσκοπεί στην ένωση των δύο ανθρώπων,
του άντρα και της γυναίκας σε φυσικό δεσμό, όπου όμως με την ευλογία του Θεού, ενώπιο Θεού και ανθρώπων, ο δεσμός αυτός μετατρέπεται σε μια κατάσταση χάριτος, σε μια ευλογία του Θεού. Εκτός από τους δύο αυτούς πατέρες και άλλοι από την πατερική θεολογία, ακούμε πολλές φορές να μας μιλάνε για το μυστήριο του γάμου και να το θεωρούν ότι είναι ένα από τα βασικότερα μυστήρια, ναι, θα έλεγα, ναι, της Εκκλησίας μας. Αλλά και εκτός από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, συγκεκριμένα στον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, ο νομομαθής Μοδεστίνος στη Ρωμαϊκή εποχή θεωρεί ότι ο γάμος είναι η εκπλήρωση και η ολοκλήρωση, όπως λέει χαρακτηριστικά, της αγάπης ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα και η συμμετοχή στη δημιουργία του Θεού. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα ο γάμος ουσιαστικά είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας, όπου πολλές φορές έχουμε ακούσει, και αυτό πια δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, ότι μόνο όταν έχουμε σωστές οικογένειες, μόνο όταν έχουμε σωστούς γάμους, με την έννοια ότι υπάρχει ο δεσμός της αγάπης ανάμεσα στο ζευγάρι, μόνο τότε η κοινωνία, θα έλεγα, είναι και αυτή ολοκληρωμένη. Βέβαια, για να μπορούμε να μιλήσουμε για σωστές οικογένειες, πρέπει να αναφερθούμε και σε κάποιες άλλες καταστάσεις, πώς πρέπει να προετοιμαστεί κάποιος για το γάμο, τι πρέπει να επιδιώκει ο ένας από τον άλλο μέσα στο γάμο, μιλάω για τον άντρα και τη γυναίκα, όπως και, αφού αναφερθήκαμε και στην οικογένεια, γιατί τότε έχουμε οικογένεια όταν έχουμε πια παιδιά. Χωρίς παιδιά δεν έχουμε οικογένεια, έχουμε το λεγόμενο ανδρόγυνο ή ζευγάρι. Μάλιστα. Αυτό, ναι, βέβαια δεν σημαίνει ότι ο μοναδικός σκοπός του γάμου είναι η τεκνογωνία. Ο Ιερός Δαμασκηνός βέβαια θέτει μια άλλη προέκθεση στο γάμο και λέει ότι ο γάμος, να το πω έτσι, αμβλύνει και τον πόνο του ανθρώπου για το θάνατο, και χρησιμοποιεί εκεί την τεκνογωνία και λέει ότι η τεκνογωνία είναι μια παραμυθία, μια παρηγορία για τον άνθρωπο σχετικά με το θάνατο. Επειδή αφήνει απογόνους, Ακριβώς. Ενώ διαφορετικά ομιγέν το 10 παιδιά, αλλά υπάρχει γάμος. Υπάρχει εκεί ο γάμος. Το θάνατο πώς τον είκαμε, με τη συντροφικότητα. Με τη συντροφικότητα. Και ότι ο μοναδικός, επαναλαμβάνω, σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογωνία. Μάλιστα. Γιατί έχουμε πολλά ζευγάρια τα οποία δεν έχουν παιδιά. Ναι. Και από εκεί και πέρα όμως ο γάμος υφίσταται. Γιατί υπάρχει ο δεσμός της αγάπης, αυτός ο φυσικός δεσμός, όπου μετατρέπεται σε δεσμό θεϊκό. Ο Αδάμ και η Εύα που αναφέρατε, από εκεί ξεκινά, θα λέγαμε, ο γάμος. Από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι δημιουργός του γάμου είναι ο ίδιος ο Θεός. Και μάλιστα πολλοί παραλληλίζουν και λένε ότι η εικόνα όπου στο γάμο, μέσα στην ιερολογία του γάμου, αρμόζεται το ζευγάρι, ο ιερέας δηλαδή λίγο πριν τη στέψη, ναι, παίρνει το χέρι του γαμπρού και της νύφης και τα ενώνει. Αυτή η εικόνα είναι μια συνέχεια της εικόνας που ο Χριστός μας, ο Θεός, όχι ο Χριστός, ας το πούμε έτσι, ο Θεός μας παίρνει τα χέρια του Αδάμ και της Εύας στην παράσταση της Ανάστασης και τα βγάζει από τον Άδη στον Παράδεισο, στη ζωή κοντά στο Θεό. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη έχουμε πολλές εικόνες και πολλούς παραλληλισμούς, όπου παραλληλίζεται η ζωή του ζευγαριού, ο γαμπρός και η νύφη, με τον Χριστό και την Εκκλησία. Και ο γάμος της Κανά που είπατε, το πρώτο θαύμα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός μας το πρώτο θαύμα το έκανε στην Κανά και στο γάμο, σε μια, θα έλεγα έτσι, ευχάριστη στιγμή. Ναι, βέβαια, ναι. Ακριβώς για να εξυψώσει το θεσμό του γάμου. Και σε αυτό το θαύμα είναι, θα έλεγα έτσι, και η παρουσία της Παναγίας μας. Ενώ σε άλλα θαύματα δεν έχουμε τόσο έντονη την παρουσία της Παναγίας. Ναι. Εκεί η Παναγία όχι μόνο είναι παρούσα, αλλά θα έλεγα έτσι προτρέπει και τον γιο της, τον Χριστό, να κάνει το θαύμα και να γίνουν όλα αυτά τα οποία ξέρουμε σχετικά με την ιστορία αυτού του θαύματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, συζητούμε για το γάμο, το μυστήριο του γάμου και τη θέση του
στη ζωή της Εκκλησίας και την οικογένεια. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Κύριε Μποτονάκη, να έρθω σε εσάς. Αναφέραμε και προηγουμένως, έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια, είστε οικογενειάρχης, πολύ νέος άνθρωπος, με 7 παιδιά. Πώς είναι αυτή η εμπειρία σήμερα, που πάρα πολλοί αποφεύγουν να κάνουν τόσα πολλά παιδιά, ενός νέου ανθρώπου, πώς το βλέπετε τώρα μετά από αυτή την εμπειρία? Λοιπόν, πρώτα να πούμε συγχαρητήρια για την εκπομπή, ναι, τον Ορθόδοξο Λόγο, ναι, που όντως δίνει μία μαρτυρία στη σύγχρονη πραγματικότητα, στη δύσκολη αυτή περίοδο που μπορεί να περνούμε και μας στηρίζει και μας συντροφεύει. Μετά θέλω πάρα πολύ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε αυτή την εκπομπή. Πρώτον, γιατί είναι μεγάλη τιμή να σε καλούν σε μια δράση της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο όταν με παίρνουν από το Ηράκλειο και μου λένε ότι θέλουμε να σε έχουμε στην εκπομπή. Με βοηθάει πάρα πολύ να αισθάνομαι καλύτερα όταν είμαι μαζί σας. Είναι σταθμός δηλαδή στην πορεία μου. Και να έρθω στην ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι έχουμε συμμετέχει και άλλες φορές στην εκπομπή, βέβαια, με αυτό το θέμα για το γάμο και με βοηθάει πάρα πολύ να επαναπροσδιορίσω κάποιες σκέψεις που έχω για το τι είναι ο γάμος, ποιος είναι ο ρόλος μου μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να πω ωφέλιμα πράγματα για τον κόσμο που μας ακούει και ρωτάω τον εαυτό μου. Αυτά τα ωφέλιμα που θα πω τα κάνω εγώ. Οπότε, άλλα έλεγα πριν το γάμο για το γάμο. Άλλα έλεγα ένα χρόνο μετά το γάμο, 10 χρόνια μετά άλλα. Και σήμερα καλούμε πάλι από το σταθμό και την εκπομπή, 25 χρόνια μετά που παντρεύτηκα, να πω τι είναι ο γάμος για μένα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα όλοι λέμε τη γνώμη μας, όλοι λένε τη γνώμη τους για το τι είναι ο γάμος. Mm. Δηλαδή θέλω να πω τη γνώμη μου. Μα εμείς δείχνουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τόσα χρόνια έχει πει τι είναι ο γάμος. Τόσα χρόνια λέει τι είναι ο γάμος και εγώ θέλω να πω τη γνώμη μου τι είναι ο γάμος. Αλλάζουν οι νόμοι, αλλάζουν οι συνήθειες, τα ήθη και έτσι η κοινωνία. Πρέπει να αλλάξει και η Εκκλησία. Μπορώ όμως να πω την εμπειρία μου. Να μην λέω και εγώ τη γνώμη μου για το τι είναι ο γάμος, αφού την έχει πει η Εκκλησία και την εμπιστεύομαι. Είναι ένας δρόμος δύσβατος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωφέλιμος. Σκέφτομαι για τον εαυτό μου, αν δεν ήμουν πατρεμένος, τι θα ήμουν τώρα. Αν δεν άκουγα τις οδηγίες της Εκκλησίας για το πώς πρέπει να είμαι ένας σωστός σύζυγος, ένας σωστός άνθρωπος, τι θα ήμουν τώρα και πού θα ήμουν τώρα. Γιατί είμαι ένας εγωιστής, όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι. Θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Θέλω να ενδίδω σε κάθε πειρασμό. Θέλω να περνώ ωραία. Όμως η Εκκλησία μου έδωσε τη σύζυγό μου, μου έδωσε τα παιδιά μου και μου λέει θα συμπορευθείς. Και σκέφτομαι ότι στόχος μου είναι να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέω, μωρέ παιδάκι μου, να μπω μόνος μου, να μην μπει και η γυναίκα μου μαζί, να μην μπουν και τα παιδιά μου, να μην είμαι ένα πρότυπο για την κοινωνία που είναι γύρω μου. Και έτσι παρακολουθώ, τώρα συγγνώμη για το μονόλογο, τελειώνω και μετά αν θέλετε να πω και κάτι άλλο. Έτσι παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες όλες αυτές τις γνώμες, όλες αυτές τις αλλαγές του νόμου που θέλουν να κάνουν για το γάμο, τις παρακολουθώ χωρίς ταραχή, γιατί ξέρω τι είναι ο γάμος από την Εκκλησία και ξέρω επίσης μετά από 25 χρόνια να σας πω ότι ό,τι προβλήματα παρουσιάζονται, ο Θεός δίνει τη λύση. Μαζί με το πρόβλημα έρχεται και η λύση. Πρότυπο των γονέων και των παιδιών σε μια οικογένεια πρέπει να είναι οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας και ξέρουμε ότι πάντα βοηθός μας και στήριγμά μας είναι η Εκκλησία. Ναι. Είπατε αλλιώς το βλέπατε πριν το γάμο, όταν αποφασίσετε να πάτε, αλλιώς ένα χρόνο μετά, αλλιώς τώρα. Να μας πείτε κάτι που το βλέπατε εντελώς διαφορετικά πριν και αλλάξατε εντελώς γνώμη τώρα. Πέρασαν 25 χρόνια. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι όταν μου είπαν να συμμετέχω στην εκπομπή, λέμε ότι πάλι τα ίδια θα πω. Και όντως με βοήθησε η συμμετοχή στην εκπομπή να σκεφτώ ότι όντως μετά τόσα χρόνια κάποια πράγματα πρέπει να μεραμένουν σταθερά, ναι, αλλά και κάποια πράγματα τα έχουμε
μελετήσει, έχουμε βιώσει περισσότερο στο γάμο. Αυτό, η συμπόρευση. Πόσο πολύ βοηθητική είναι. Όταν ξεκινάει κανείς, μπαίνει στο γάμο, λέει, το παντρεύεται, μπαίνει σε όρια. Οχ, πρέπει να κάνω αυτό. Οχ, λες, τώρα χάνω την ελευθερία μου, έτσι αισθανόμουν στην αρχή. Τώρα όμως, όσο μεγαλώνω, οριμάζω, σκέφτομαι ότι έχω σύζυγο, έχω παιδιά και άμα είναι αυτή χαρούμενη, θα είμαι και εγώ χαρούμενος και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, να πορευόμαστε όλοι μαζί όσο γίνεται. Μάλιστα. Και η μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει, ναι, φαίνεται και στο πλάνο, τις άλλες φορές που συμμετείχα στην εκπομπή είχα κόσμο γύρω μου, ναι. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώσαν είναι λίγο πιο ελεύθερα, ναι, και τα φίλια, δηλαδή άλλα σπουδάζουν, η μεγάλη αλλαγή έχει επέλθει μετά από 25 χρόνια. Είναι, ναι, μεγάλωσαν τα παιδιά. Δεν έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό να πεις ελάτε παιδάκια να μαζευτούμε, να πούμε ένα τραγουδάκι. Ναι. Λίγο αυτό έχουμε προχωρήσει τώρα, δεν ξέρω αν αυτό θετικό αρνητικό, πάντως μια ελευθερία περισσότερη υπάρχει. Ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα στοιχεία πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Πατέρα Χαράνοβε, ο γάμος σίγουρα έχει πολλά προβλήματα. Πάντοτε είχε, πάντοτε οι γάμοι είναι. Εσείς είστε και πνευματικός και έχετε μεγάλη εμπειρία. Σας λένε διαφορετικά προβλήματα σήμερα τα ζευγάρια που έρχονται οι παντρεμένοι από παλιά, πριν 30 χρόνια, ή πάντα είναι τα ίδια? Και το πιο ακαθόδες, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας? Προβλήματα υπάρχουν πάντοτε και σε όλες τις καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Θα έλεγα το βασικότερο πρόβλημα και το βασικότερο ερώτημα των γονιών είναι η ανατροφή των παιδιών. Βέβαια. Γι' αυτό και η Εκκλησία, μια που λέμε για το γάμο, εύχεται πολυτεκνία, ευτεκνία και τεκνοτροφία. Με την έννοια ότι όχι μόνο πολλά παιδιά, αν μπορούμε, και αυτό είναι θέμα του ζευγαριού, πόσα θα κάνουν και τι θα κάνουν παιδιά, να τα αναθρέψουν σωστά και να τα δώσουν σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Αλλά θα χρησιμοποιήσω εδώ μια φράση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει «Τα παθήματα σε αυτόν τον κόσμο, συγκρινόμενα με αυτά τα οποία θα απολαύσουμε στην άλλη ζωή, είναι πολύ μηδαμινά». Ναι. Και το παίρνω αυτό αφορμή από αυτό που ακούστηκε, ότι πολλά ζευγάρια λένε «Πώς θα ξεκινήσω να κάνω οικογένεια με τόσα προβλήματα στην καθημερινή ζωή». Δεν υπάρχει εργασία, πολλές φορές υπάρχουν άλλα προβλήματα. Πώς να κάνω παιδιά, πώς να τα αναθρέψω, τι θα τους δώσω. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πούμε και καθαρά ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα στον ίδιο το Θεό. Ναι. Ή να ζητήσουμε την χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέμε ότι ο φυσικός δεσμός ανάμεσα στο ζευγάρι, ανάμεσα στον άντρα της και η γυναίκα, πρέπει με την ιερολογία της Εκκλησίας να μετατραπεί και να γίνει θεϊκός. Ο ίδιος ο Θεός, να το πω έτσι, με τη συμπαράσταση και τη δικιά μας, γίνεται συνοδοιπόρος μας στην ανατροφή των παιδιών. Θα χρησιμοποιήσω εδώ μια εικόνα από το Εωθηνό Ευαγγέλιο. Εκεί στο Ευαγγέλιο ακούμε ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του πηγαίνει προς Εμαούς και έχει δίπλα Του δύο μαθητές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός, είναι ο Αναστημένος. Και ρωτάνε τον συνοδοιπόρο τους που είναι ο Χριστός εμπροκειμένο. Ναι. Λέει, δεν είχες μάθει, δεν έμαθες τι έγινε κτλ. Τους είδε λυπημένους, λέει, γιατί είστε λυπημένοι? Και του είπαν ότι αυτό που έγινε, ότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε και όλα αυτά τα διαδραματιζόμενα εκείνη την εποχή στα Ιεροσόλυμα. Και πορεύεται, πηγαίνει ο Χριστός και όταν πια φτάνει το βράδυ και είναι να δειπνήσουν, τότε αντιλαμβάνονται ότι είναι ο Χριστός δίπλα τους και η λύπη μετατρέπεται σε χαρά. Ναι. Αυτή την εικόνα, αν μπορούσαμε όλοι οι γονείς να την έχουμε στην πορεία μας, ανατρέφοντας τα παιδιά, που στην αρχή μπορεί να έχουν λύπες, μπορεί να έχουν στενοχώριες, μπορεί να έχουν προβλήματα, μετατρέπονται όμως μεγαλώνοντας τα παιδιά όλες αυτές τις στενοχώριες, όλες αυτές οι ταλαιπωρίες πολλές φορές σε χαρά και απόλαυση στη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία μας το γάμο και το βάφτισμα, αυτά τα δύο πρώτα μυστήρια, τα τοποθέτησε μέσα στη λειτουργία.
Δηλαδή παλαιότερα ο γάμος και η βάφτιση γινόταν μέσα στη λειτουργία. Και το ζευγάρι, εκτός του ότι συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία, κοινωνούσε από το λεγόμενο κοινό ποτήριο, το ευχαριστηριακό ποτήριο, για να δείξει ακριβώς ότι δεν είναι αποκομμένη η ζωή της Εκκλησίας από τη ζωή την καθημερινή. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε και με μία άλλη οικογένεια στα Χανιά μέσω Skype, την οικογένεια του Δημήτρη Δημητρίου και Ειρήνης Παπαδογιάννη. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο, χαιρόμαστε πολύ. Ο Χρήστος θα μείνει μαζί μας, συνδεδεμένος και εκείνος. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, χαιρόμαστε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δική μας χαρά. Ναι, εσείς τώρα και εσείς έχετε πολλά παιδιά, είχαμε ξαναμιλήσει, νομίζω έχετε 4-5. Έχουμε 5 παιδάκια, πέντε παιδιά, είστε και εσείς πολιτικοί. Ναι. Ναι, ναι. Να σας ζήσουν και αυτό είναι αξιοσημείωτο, 5 παιδιά σήμερα. Να ρωτήσω και εσάς εισαγωγικά ότι είπα και στον, ρώτησα και στον Χρήστο προηγουμένως, πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα με τα 5 παιδιά και πώς τα βλέπατε πριν, έχει αλλάξει κάτι? Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ειρήνη πρώτα, ναι. Ναι, ναι. Έχουν αλλάξει πολλά, όπως τα βλέπατε έχουν εσείς στη δική σας οπτική. Ναι. Ναι, βέβαια όταν ξεκινάει κάποιος και παντρεύεται δεν ξυπνάει την άλλη μέρα και έχει κατευθείαν 5 παιδιά. Δηλαδή ναι, σωστά. Αυτό έρχεται σιγά σιγά και ναι, ναι. Η δυσκολία αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά εντωμεταξύ έχει το ζευγάρι αποκτήσει και κάποια εμπειρία και κάποια γνώση, οπότε προσαρμόζεται ανάλογα σε αυτό που έρχεται. Μάλιστα, ναι. Βλέποντας και κάνουν κάθε φορά, δεν έρχονται όλα μαζί, ναι, έχεις ναι. δίκιο. Τα παιδιά σας, τώρα βέβαια φαντάζομαι θα είναι μεγάλα και εσάς, και τα είχαμε δει την άλλη φορά, τώρα πάλι δεν τα βλέπω, όπως πάθαμε είναι από γυμνάσιο μέχρι νηπιαγωγείο. Μέχρι ποια ηλικία σας άκουγαν πλήρως και πότε ξέφυγαν και πιστέψατε ότι πλέον είναι μόνα τους, δεν μπορείτε να τους πείτε κάτι? Τα μεγάλα μας, τα δύο πρώτα είναι, τώρα η μεγάλη μας είναι στην εφηβεία και ο δεύτερος είναι στην προεφηβεία, οπότε εκεί έχουμε περάσει σε κάποια έτσι άλλη κατάσταση, είναι αυτό που περιγράφετε κι εσείς. Τα μικρά ακόμα που είναι στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο, ακολουθούν ακόμα τη μαμά και τον μπαμπά. Εντάξει, προσαρμοζόμαστε κι εμείς, είναι και η εφηβεία κάτι καινούριο για μας. Ναι, ναι. Σήμερα πολλά ζευγάρια παντρεύονται σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Δεν παντρεύω τόσο μικρή όπως πάλι. Εσείς παντρευτήκατε μικρή. Ένας που θέλει να παντρευτεί, είτε μεγαλύτερη ηλικία είτε μικρότερη, τι θα το συμβουλεύατε, να προσέξει τι και αν είχε κάποιους φόβους, ανασφάλειες, εσείς τι θα του λέγατε με την εμπειρία που έχετε? Εντάξει, καταρχάς να μην τα βάλει όλα στο νου του, να τα τακτοποιήσει όλα από πριν. Δηλαδή με την έννοια ότι... για παράδειγμα, άμα ξέραμε τι μας περίμενε στις Πανελλήνιες, πολύ πιθανό να είχαμε σταματήσει στο γυμνάσιο. Αλλά σιγά σιγά έρχονται όλα αυτά. Ναι. Εννοώ ότι βήμα-βήμα πάλι όλα θα γίνουν. Το βασικό είναι να υπάρχει, ας πούμε, μια κοινή γραμμή στο ζευγάρι σε κάποια πράγματα. Να τα βρίσκουν, να ταιριάζουν. Να υπάρχει ένας κοινός πνευματικός. Α, πνευματικός, ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που θα παρεκκλίνουν και θα υπάρχουν διαφωνίες και τα λοιπά, υπάρχει ο τρόπος μέσα στην εκκλησία να λυθούν όμορφα και ωραία και για τους δύο. Πολλά ζευγάρια σήμερα πνευματικό δεν έχουν. Και είναι σημαντικό να μας πείτε, επειδή το αναφέρετε, ο πνευματικός πώς μπορεί να βοηθήσει σε ένα πρόβλημα? Ας το πούμε έτσι πιο απλά, είναι ας πούμε, σαν διαιτητής μπορεί να δει τη μία πλευρά, να δει την άλλη, να καταλάβει πού ένας έχει λάθος, πού ο άλλος έχει λάθος, τι είναι χρήσιμο για το ζευγάρι και να δώσει κάποιες λύσεις, κάποιες προτάσεις να μας πει και εμείς με τη σειρά μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι υπακοή, έτσι μια μικρή άσκηση, ας το πούμε, και μετά όντως βγαίνει αποτέλεσμα, που δηλαδή δεν είναι τελείως θεωρητικό, αλλά είναι όμως και κάτι άλλο το οποίο δεν φαίνεται, είναι και η προσευχή, ας πούμε, του πνευματικού, που εκεί ξαφνικά ανοίγουν πόρτες. Ναι. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, να πάμε μαζί στον πνευματικό, να του πούμε το πρόβλημα και αυτός θα βρει τη λύση, ακόμα και αν σε πρώτο άκουσμα δεν μας συμφέρει σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι
κάτι ξέρει καλύτερα από εμάς. Ναι, το λες συγκεκριμένα και πρακτικά. Και είπες σαν διαιτητής, ως διαιτητής, διότι πολλές φορές ένας τρίτος θα μιλήσει διαφορετικά, καμιά φορά και το ζευγάρι μεταξύ τους δεν ακούει ένας τον άλλον. Να, για παράδειγμα τώρα, βλέποντας εδώ την εκπομπή, σε μια διαφήμιση εδώ στο Creed TV πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ήταν ένας γνωστός ηθοποιός, τσακωνόταν με τη γυναίκα του, κάτι πήγε να του πετάξει η γυναίκα του, τέλος πάντων μια διαφήμιση έδειχνε. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί διαφορετικά, χωρίς να υπάρχουν μετά. Ναι, η σωστά, τα αλουμίνια. Ναι. Έχεις δει, οι εντάσεις ή οι καταστάσεις, οι δύσκολες, με ένα τρίτο πρόσωπο πολλές φορές, αλλά και την προσευχή ανέφερες. Και... ναι, είναι και αυτό σημαντικό, το οποίο όταν κάποιος είναι νέος δεν το καταλαβαίνει τόσο, δεν το βλέπει, αλλά σιγά σιγά ξαφνικά εκεί που είναι όλα κλειστές οι πόρτες και ξαφνικά ανοίγουν, αυτό δεν έγινε τυχαία. Ναι. Δηλαδή... μέσα στο γάμο, ποιες είναι οι μεγαλύτερες χαρές που δεν υπάρχουν εκτός γάμου, να μου πείτε μία, δύο. Σίγουρα το να αποκτάς παιδιά μέσα στο γάμο είναι τεράστια χαρά. Τα παιδιά, ναι. Και το να τα βλέπεις να μεγαλώνουν, να διαμορφώνονται ως προσωπικότητες. Είναι τόσο μεγάλη χαρά που καλύπτει οποιαδήποτε άλλη δυσκολία μπορεί να προκύψει μέσα στην καθημερινότητα. Αλλά και πέρα από τα παιδιά, η συμβίωση με έναν άνθρωπο που αγαπάς και έχεις αποφασίσει να συμπορευτείς, έχει και αυτή πολλές χαρές. Η συντροφικότητα, το ότι δεν είσαι μόνος σου. Τι ξέρεις ότι και αύριο αυτός ο άνθρωπος θα είναι πάλι εδώ και ό,τι και να συμβεί θα το παλέψετε και δεν χρειάζεται, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η ανασφάλεια ότι όχι, τι μου ξημερώνει αύριο, τι θα γίνει και... Τα ναι, θεωρώ είναι ότι... μια ασφάλεια, ο γάμος μεγάλη βέβαια. Όταν... Ναι, παρόλα αυτά δεν πρέπει και να εφησυχάζουμε, ας πούμε, γιατί και στο γάμο υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή οι δυσκολίες και η ευτυχία στο γάμο νομίζω είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ναι. Αλλά νομίζω μαζί και με τις δυσκολίες έρχονται και οι ευλογίες. Πολλά ζευγάρια σήμερα και νέοι άνθρωποι επικαλούνται σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οικονομικό, τις μικρές απολαβές, την ανεργία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Σε αυτό τι θα λέγατε εσείς? Προσωπικά έχω μείνει στη ζωή μου δύο φορές άνεργος και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ναι. Όταν ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα, μετά οικονόμησε ο Θεός και τακτοποιήθηκα μετά από αρκετό καιρό. Αλλά και η σύζυγος στο πρώτο χρονικό διάστημα, αρκετό χρονικό διάστημα, δεν εργαζόταν, γιατί είχαμε αποφασίσει να δώσουμε έτσι έμφαση να είναι κοντά στα στην παιδιά, ανατροφή των παιδιών. Ανατροφή, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι, τώρα που έχουν μεγαλώσει έχει βγει κανονικά ως εκπαιδευτικός. Αλλά όντως είναι δύσκολο. Το έχω περάσει και εγώ προσωπικά και τις δύο φορές δεν με άκουσε ο Θεός. Ζοριστήκαμε λίγο. Ναι. Παρόλα αυτά, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Έχουμε τα βασικά και είμαστε καλά. Δεν μπορεί να μην έχουμε τις πολυτέλειες και τις ανέσεις άλλων ζευγαριών, αλλά είμαστε χαρούμενοι με αυτά που έχουμε. Ναι, το λέτε πολύ ωραία και πρακτικά, και ειδικά εσείς που είστε μέσα στο γάμο. Και θα πει κάποιος, πέντε παιδιά δεν είναι εύκολο να μεγαλώσουν ή να ανατρέψουν. Είναι πολλά τα έξοδα, δεν λίγα. Αλλιώς να τα πούμε θεωρητικά και αλλιώς. Αλλά... είναι και τι προτεραιότητες θα βάλει κάθε οικογένεια στη ζωή της. Μπορεί μια οικογένεια να μεγαλώσει με πολλά παιδιά και όμορφα και δεν χρειάζεται να είναι τα πιο ακριβά και τα πιο πολυτελή ρούχα, παπούτσια κτλ. Δεν το λέω με την έννοια της στέρησης. Ναι, ναι, ναι. Ότι μέσα από αυτό και τα παιδιά μαθαίνουν να μοιράζονται, να έχουν έτσι μια εγκράτεια στη ζωή τους. Να μην είναι το κέντρο του κόσμου. Ότι δεν είναι το κέντρο, μάλιστα. Ναι, όχι, το λέτε πολύ συγκεκριμένα. Θα έρθουμε στο Χριστό. Να ρωτήσω λίγο πρώτα, θέλω τον πατέρα Χαράλαμπο, γιατί μιλάμε για κάτι σχετικό. Ο πνευματικός πώς μπορεί να βοηθήσει στην ανατροφή των παιδιών? Ο πνευματικός παίζει σημαντικό ρόλο. Καλό να είναι σε κάθε οικογένεια να υπάρχει ένας πνευματικός. Και στο αντρόγινο και στα παιδιά. Ναι. Όχι πως θα πάρει μυστικά από τον ένα να τα φέρει στον άλλο. Αυτό δεν με υπάρχει. Το γάμο, με την ισχύ σου, ακριβώς. Ζευγάρι, όχι μόνο για να μην, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ, να πούν, γιατί πρέπει να ακούσει από τον ένα για να μεταφέρει στον άλλο. Όχι. Ο πνευματικός όμως βλέπει και με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με την εμπειρία την οποία έχει, τι ακριβώς θέλει η οικογένεια, πώς μπορεί να παίξει
κάποιο ρόλο καθοδηγητικό και να προχωρήσει. Εγώ θα προχωρήσω και σε αυτό που είπαν προηγουμένως τα παιδιά, ότι κάθε παιδί ή κάθε οικογένεια μεγαλώνει τα παιδιά της με τις δικές της, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες. Και άλλα παιδιά θέλουν να μεγαλώσουν μέσα στη χλειδί, μέσα στα πλούτη, μέσα σε πολλά παιχνίδια κτλ. Αλλά αρκούνται σε αυτά τα οποία έχουν. Θα χρησιμοποιήσω εδώ μια φράση που, που είπε κάποιος, ότι υπάρχουν φτωχοί στον κόσμο, όχι γιατί δεν μπορούμε να χορτάσουμε τους φτωχούς, τους πραγματικούς που πεινάνε, αλλά δεν μπορούμε να χορτάσουμε τους πλούσιους. Τους πλούσιους. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι πολλές φορές μερικοί επικαλούνται αυτό που είπατε, ότι δεν κάνουμε οικογένεια γιατί δεν έχουμε χρήματα κτλ. Μήπως θα πρέπει να διαρωτηθούμε όλοι μας. Ότι δεν χρειάζεται να γεμίσουμε ένα σπίτι με παιχνίδια. Ή δεν πρέπει κάθε τι που ζητάει το παιδί να του το δίνουμε. Βεβαίως το κάθε πρόσωπο μέσα στην οικογένεια, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Και θα ικανοποιήσουμε κάποιες ανάγκες. Δεν μπορούμε σήμερα να στείλουμε το παιδί χωρίς παπούτσα στο σχολείο, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορούμε να μην του δώσουμε κάτι από αυτά που χρησιμοποιούν όλα τα παιδιά. Γιατί θα πάει στο σχολείο, θα πάει στην παρέα του, θα τα έχουν τα παιδιά, θα ζηλέψει και αυτό και μπορεί να τα αναζητήσει και κάπου αλλού. Αλλά να αρκούμεθα σε αυτά τα οποία, να το πω έτσι, μας βαδίζουν, μας τα χρησιμοποιούμε στη ζωή, ώστε να βαδίσουμε σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ζωή. Θα πω και κάτι άλλο, μια που είπαμε για το γάμο, ότι πριν κάνουμε οποιοδήποτε γάμο, ή αν θέλετε το βασικό στοιχείο ενός γάμου είναι η αγάπη, ο έρωτας θα λέγω εγώ, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ή όπως λέει κάποιος ξένος φιλόσοφος, ο εναρμονισμός των καρδιών, δηλαδή να μπορούμε σαν αντρόγινο, και το τονίζω αυτό, σαν αντρόγινο να μπορούν ο άντρας και η γυναίκα μέσα στο ζευγάρι να κουβεντιάζουν. Και κουβεντιάζοντας θα βρουν και τις λύσεις για την ανατροφή των παιδιών όταν υπάρχουν δυσκολίες, είτε οικονομικές, είτε συναισθηματικές ή οτιδήποτε. Και ένα άλλο ακόμη, το είπατε και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα, η εκκλησιαστική και η ηθική ζωή μιας οικογένειας. Ναι. Δηλαδή, πριν γίνει οποιαδήποτε, να το πω έτσι, προσέγγιση σε κάποιον άνθρωπο για να δημιουργήσουμε οικογένεια, μήπως πρέπει να δούμε ο άνθρωπος αυτός τι σχέση έχει με την Εκκλησία, τι ηθική ζωή έχει. Και αν μπορούμε. Τα ζευγάρια θέλουν να ξεκινήσουν. Ακριβώς. Όπως και δεν πρέπει, το λέω έτσι πρακτικά και εντελώς απλά, ότι η εμπειρία μου το λέει αυτό, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλα χάσματα σχετικά με τα προσόντα του ζευγαριού. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε γάμο και να λέμε ότι είναι ευτυχισμένος ο γάμος και να έχουμε μια διαφορά ηλικίας, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνων. Ναι, είναι κάπως λιγάκι αλλοπρόσαλα πράγματα. Στα προσόντα βάζετε αυτό, μάλιστα. Ναι, πρέπει να το κοιτάξουμε. Δεν είναι το βασικό. Το βασικό είναι η αγάπη που πρέπει να υπάρχει. Αλλά και τόσο μεγάλη διαφορά κάπου. Αλλά πρέπει να τα κοιτάξουμε και αυτά. Όπως και κάτι άλλο ακόμη. Θα πρέπει μέσα στο ζευγάρι, μέσα στην οικογένεια, να το πω έτσι, να μπορούμε να αναγνωρίσει ο ένας την ψυχολογία του άλλου. Οι χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες. Να δούμε οι χαρακτήρες. Πού μπορούμε να συγκεντρωθούμε και τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού το ζευγάρι, ο άνδρας και η γυναίκα, για την ανατροφή των παιδιών. Ναι. Επειδή θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε σε λίγο τον Δημήτρη με την Ειρήνη, θα να ρωτήσω κάτι τελευταίο σε εσάς, τον Δημήτρη και στην Ειρήνη. Σήμερα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τον πολιτικό γάμο και όχι τον εκκλησιαστικό. Για πολλούς λόγους που εξυπηρετούν και πρακτικά στη δουλειά τους ή το σύμφωνο συμβίωσης. Εσείς τι θα λέγατε σε αυτό? Εντάξει, πιστεύω ότι γενικότερα θέλουμε να είμαστε εντάξει προς την πολιτεία, την εφορία, αλλά. Ναι, είναι και αυτό σημαντικό, βέβαια. Ή τα μόρια στη δουλειά, στους μεταθέσεις. Ναι, ναι, ως προς το Θεό. Γενικότερα, ίσως βιάζονται λίγο να κάνουν τον πολιτικό γάμο μέχρι να ετοιμάσουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά και ο θρησκευτικός γάμος, εμείς οι ίδιοι τον έχουμε κάνει τόσο σύνθετο όσον αφορά με την προετοιμασία, όλα αυτά που χρειάζονται, να μαζευτούν πολλά χρήματα για να γίνει. Νομίζω ότι και με πολύ απλά πράγματα μπορεί να γίνει ένας όμορφος θρησκευτικός γάμος με ουσία, που αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Γιατί ακόμα και στον πολιτικό γάμο, πάλι τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά, ας πούμε, τα εφέ που την άλλη μέρα στο θρησκευτικό γάμο έχουν φύγει, αλλά και δεν υπάρχουν, ας πούμε, τα λουλούδια, ούτε το κέντρο, ούτε
οι στολισμοί, αλλά πρέπει να διαχειριστείς άλλα πράγματα. Θα παραμείνουν οι δυο τους μόνο, οι καρδιές και οι χαρακτήρες. Αν δεν ταιριάζουν, εκεί θα φανούν όλα. Θα φύγουν όλα. Να μην το φοβηθούν οι άνθρωποι και να προχωρήσουν. Δηλαδή, θυμάμαι ένας πνευματικός έλεγε ότι παιδιά, αν αγαπιέστε, ελάτε την άλλη Κυριακή με ένα άσπρο φόρεμα να σας παντρέψω. Τόσο απλά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τόσο wow. Το οποίο η ουσία, είπε στην ουσία, νόημα. Να μείνει στην ουσία και στο βασικό. Δηλαδή, θα προτρέπατε. Ναι. Και σίγουρα ο θρησκευτικός γάμος είναι μυστήριο. Που δεν είναι ο πολιτικός γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης. Οπότε, από τη στιγμή που είναι μυστήριο, εκεί εμπλέκονται και άλλα πράγματα που δίνουν μεγάλη ευλογία στη μετέπειτα ζωή του ζευγαριού. Ναι, και βέβαια και η άλλη σχέση, αυτό που είπες τώρα μυστήριο, και η υπόλοιπη σχέση με την Εκκλησία μπορεί να μετέχει στα μυστήρια, να μεταλαμβάνει. Είναι μυστήριο και έχει παντρευτεί εκκλησιαστικά. Εσείς τώρα, τα παιδιά, προσπαθείτε πάντα να κρατήσετε ένα ενδιαφέρον στα παιδιά, να είστε μαζί τους κτλ. Το κυριότερο που κάνετε με τα παιδιά για να είστε κοντά, είτε σε ελεύθερες ώρες, είτε οποιαδήποτε στιγμή, ποιο είναι? Δύσκολη ερώτηση τώρα μας βάλατε. Το λέω γιατί μια φορά είχαμε βρεθεί στην κατασκήνωση και λέγαμε ότι τους πηγαίνετε εκεί και είναι πολύ καλό. Μια άλλη φορά μας είχατε πει ότι τραγουδούσατε με τα παιδιά. Ήταν μια φορά εθνική εορτή νομίζω. Κυρίως τι κάνετε με τα παιδιά? Μέσα στη μέρα φροντίζουμε έστω και λίγο να έχει ο καθένας λίγο έναν χρόνο αποκλειστικά με τους δύο γονείς ή με τον έναν, έτσι. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν άλλες ώρες, άλλες δραστηριότητες, δουλειές και να μην προλαβαίνουμε όλοι μαζί να είμαστε ταυτόχρονα. Αλλά φροντίζουμε τουλάχιστον κάπως να μοιραζόμαστε κι εμείς οι δύο ή έστω πριν το βράδυ κάπως, αλλά να μην τα αφήνουμε τα παιδιά τελείως μόνα τους. Και αν μπορούμε, ας πούμε, π.χ. η Κυριακή να είναι μια οικογενειακή ημέρα. Μάλιστα. Να είμαστε όλοι μαζί. Θα πρέπει να σας αφήσουμε κάπου. Δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία αυτή και πρακτικά. Κυρίως βιωματικά μας ενδιαφέρει. Δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε θερμά από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και την Ειρήνη. Ευχαριστούμε θερμά. Να έρθω στο Χρήστο. Χρήστο, είπες και πριν για τα 25 χρόνια. Μετά από 25 χρόνια, οι άνθρωποι αλλάζουν, η σχέση με τη σύζυγο μπορεί να παραμείνει η ίδια? Ποιες είναι οι αλλαγές ή τελικά μένουν όλα ίδια? Και ίδια μένουν και αλλάζουν και στα αυτά τα 25 χρόνια έμαθα ότι έρχονται και τα πάνω κάτω, να τα περιμένω όλα. Έμαθα να μην βάζω πολύ υψηλούς στόχους, να μην έχω πολλές πολύ μεγάλες προσδοκίες από ανθρώπους ή καταστάσεις. Αυτό που σκέφτομαι είναι σε αυτά τα 25 χρόνια εγώ να γίνομαι καλύτερος. Δεν θέλω κανείς να αλλάξει. Θέλω, αυτό μαθαίνω δηλαδή στην Εκκλησία, εμείς να γίνουμε καλύτεροι και αλλάζουν οι άλλοι γύρω μας. Και πολλές φορές από τη δική μας συμπεριφορά μπορώ να αλλάξω όλη την οικογένεια. Δηλαδή, αν αρχίσω να ουρλιάζω, αν γυρίζω από τη δουλειά μου και ουρλιάζω και φωνάζω και βρίζω, όλοι θα αλλάξουν και θα γίνουν κακοί άνθρωποι. Ενώ με γυρίσω, άμα έρχομαι σπίτι και βρω όλους να έχουν έρθει από τις δουλειές τους, από τα σχολιά τους, στενεχωρεμένοι, αν εγώ μπω, κρατήσω την ηρεμία μου, όλοι θα αλλάξουν. Δηλαδή, δεν θέλω να αλλάξει κανείς. Δεν θέλω να αλλάξει. Είσαι ο αρχηγός της οικογένειας, οπότε άμα δουν εσένα, θες να πεις. Όλοι και όλοι οι άνθρωποι και τα παιδιά το ίδιο πρέπει να σκέφτονται και οι άντρες και οι γυναίκες, όλοι, μην περιμένεις τον άλλο να αλλάξει. Θα αλλάξουμε εμείς, ανάλογα δηλαδή του καλημέρα που θα πεις στον άλλο, θα το πεις με καλημέρα στο φίλο σου με μούτρα, θα σου μουτρώσεις και αυτός να κάνεις, θα τον ευρύσεις, γεια σου ρε βλάκα, θα το πεις, τι περιμένεις, να σου πει καμιά καλή κουβέντα. Εμείς λοιπόν θα αλλάζουμε να αλλάζει ο κόσμος και όχι να περιμένουμε από τους άλλους. Αυτό το έμαθα και πραγματικά έχει μεγάλη αξία αυτό. Και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, διότι αυτό μας έχει κάψει σήμερα. Θέλουμε ο άλλος να αλλάξει, να γίνω κι εγώ καλός. Εμείς να αλλάξουμε ανάποδο. Εσωτερικά, άμα αλλάξουμε εμείς, να μην περιμένουν να αλλάξουν οι άλλοι.
Που είναι και πολύ και άγιοι να βρούμε την ειρήνη και εμείς. Μην περιμένουμε. Ναι. Ναι, μην περιμένουμε να περάσει και πολύ χρόνο. Ναι. Τώρα, ας πούμε, που θα συναντηθούμε τα παιδιά μου με τη γυναίκα του, για τη γυναίκα μου, εγώ πρέπει να αλλάξω. Είμαι στενοχωρημένο. Αλλά ευτυχώς έχω περάσει πολύ καλά στην εκπομπή και θα είμαι πολύ χαρούμενο. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κόπο για να φανώ δυνατό και χαρούμενο. Σήμερα πάρα πολλοί που θεωρούν ότι δεν μπορεί να παντρευτεί εύκολα ένας άνθρωπος. Μεγάλο θέμα έχουν το οικονομικό. Εσύ τι θα του έλεγες που έχεις 7 παιδιά. Θα έλεγα λοιπόν να δούνε πρώτα τι είναι ο γάμος. Τι είναι ο γάμος. Δεν ξέρουμε τι είναι ο γάμος. Ναι. Λέμε να παντρευτώ, να παντρευτώ, να μην παντρευτώ. Ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι είναι ο γάμος. Λέει, όταν πηγαίναν λέει, τα ζευγάρια στο μακαριστό γέροντα πια Συσανίου και Σχετίσης κύριο Παύλο, όταν πήγαιναν και του λέγανε χωρίζουμε, δεν τους ρωτούσε γιατί χωρίζετε, τους ρωτούσε γιατί παντρευτήκατε. Ναι. Άρα λοιπόν, αν μάθουμε τι είναι ο γάμος, αν μας πει η Εκκλησία τι είναι ο γάμος, τότε θα παντρευτούμε και όλα θα πάνε καλά. Αλλά δεν ξέρουμε, λέμε, ακούμε τη γνώμη του άλλου. Ναι, πρέπει εμείς να βρούμε κάποια στοιχεία και να το βιώσουμε. Ναι. Θα δούμε τι είναι ο γάμος και θα ξέρουμε ότι έχει και καλά, έχει και δυσκολίες. Θα ξέρουμε ότι θα μάθουμε πολλά πράγματα και θα πάνε όλα καλά. Είχαμε πει και μια άλλη φορά, πολλές έχετε ασχολίες με τα παιδιά και για την κατασκήνωση, τους τρώτε μαζί, προσεύχεστε. Τα παιδιά τώρα μετά από κάποια ηλικία τα δέχονται αυτά, δεν τα θεωρούν παροχημένα. Λοιπόν, κάτι άλλο που έμαθα σε αυτά τα 25 χρόνια και σίγουρα δεν το είπα στις προηγούμενες εκπομπές, είναι ότι έχω πια άλλους στόχους για την οικογένεια. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγο καιρό ο στόχος μου ήταν να βρεθούμε όλοι μαζί, γονείς, παιδιά, να περάσουμε ευτυχισμένες στιγμές. Τώρα έχω αλλάξει λίγο στόχο. Ας είμαστε κι αλλού, αλλά να είναι όλοι χαρούμενοι και να έχουν ειρήνη μέσα τους. Ναι. Δηλαδή, δεν θέλω να κυνηγώ τα παιδιά μου, να είμαι μαζί τους, να με ακούνε. Δηλαδή, το όνειρό μου πριν από μερικά χρόνια ήταν όλοι να κάνουν αυτό που λέω εγώ. Ναι, και να επιβάλλεις κάποια πράγματα, ήδη και επειδή ήταν μικρό. Και όταν δεν το έκανα, όταν δεν το έκαναν τα παιδιά αυτό, γιατί μεγάλωναν, ήμουν πολύ στενοχωρεμένος. Ναι. Τώρα όμως, που ενηλικιώθηκαν οι μισοί και παραπάνω από τους μισούς, είμαι χαρούμενος όταν τα παιδιά είναι χαρούμενα, όταν έχουν ειρήνη μέσα τους, όταν είναι ικανοποιημένα με τον εαυτό τους. Τότε και εγώ είμαι εντάξει, και εγώ είμαι χαρούμενος. Δηλαδή οι στόχοι αλλάζουν πια. Ναι. Γιατί μαθαίνεις και άλλα πράγματα, βλέπεις πώς περπατάει η πορεία της οικογένειας. Και είπαμε να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας. Πρώτα εμείς να αλλάξουμε, να βρούμε την ειρήνη. Ναι, αυτό κατάλαβα. Ναι. Αυτό τον κύριο, πολύ σημαντικό αυτό το και βιωματικό. Πατέρα Χαράλαμπε, εσείς ως πνευματικός, κάποιες διαφωνίες πολύ έντονες μέσα στα ζευγάρια, πώς τις αντιμετωπίζετε? Και να ρωτήσω πάνω σε αυτό, κάνουν όλοι για το γάμο? Μήπως κάποιοι δεν πρέπει να παντρεύονται ποτέ? Δεν μιλώ για τους μοναχούς. Ο μοναχισμός είναι θέμα, δικαίωμα βέβαια, αλλά είναι και χάρισμα. Ναι. Εκεί γι' αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή και το γνωρίζετε πολύ καλά. Διαφωνίες υπάρχουν σε όλα τα ζευγάρια. Και όποιος πει ότι δεν υπάρχουν, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Ναι. Είχα ακούσει μια εικόνα ενός γέροντα, ο οποίος έλεγε ότι το ζευγάρι μοιάζει σαν δύο ακατέργαστες πέτρες, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου, τρίβοντας τη μία με την άλλη, σιγά σιγά έρχεται η απόλυτη ταύτιση. Ναι. Και θα χρησιμοποιήσω και μια εικόνα από την Καινή Διαθήκη. Ο γάμος παραλληλίζεται με τη σχέση, όπως είπαμε και προηγουμένως, Χριστού και Εκκλησίας. Όταν ο άνδρας αγαπά και φροντίζει τη γυναίκα του, όπως ο Χριστός μας στην Εκκλησία, και η γυναίκα σέβεται τον άνδρα της, όπως η Εκκλησία τον Χριστό, τότε όλα εξομαλύνονται. Διαφωνίες υπάρχουν στα ζευγάρια. Βρίσκουμε τη χρυσή τομή όταν υπάρχει διάθεση. Και θα πω και κάτι από αυτά που υπόθηκαν και πολύ σωστά προηγουμένως. Όταν υπάρχει η συγχωρητικότητα, όταν υπάρχει η Αγία Υπομονή, όπως συνήθως λέμε, στο ζευγάρι μέσα, αυτό μεταφέρεται μετά και στα παιδιά και έτσι υπάρχει μια αρμονία στο σπίτι. Ναι. Αλλά αν υπάρξουν και κάποιες δύσκολες στιγμές, τότε θα χρησιμοποιήσω πάλι τη ρίση ενός γέροντα, σύγχρονου Αγίου, ο οποίος είπε ότι μιλάτε πολλές φορές στα παιδιά και δεν σας ακούν. Μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά. Δηλαδή, ναι, η προσευχή, όπως είπατε προηγουμένως, είναι ένα φάρμακο σε όλη αυτή τη διαδικασία της ανατροφής των παιδιών. Και να πούμε και κάτι, όπως είπε και προηγουμένως ο Κύριος, ότι χρειάζεται πολλές φορές να κάνουμε μια αυτό, θα έλεγα έτσι,
να δούμε τον εαυτό αυτογνωσία αυτό. Και να πούμε ότι δεν είμαστε τέλειοι. Κανένας δεν είναι τέλειος γονιός και κανένας δεν είναι ο τέλειος πατέρας ή η τέλεια μητέρα η οποία θα ανατρέψει παιδιά. Ας τα παραδώσουμε στο Θεό και θα χρησιμοποιήσω και μια έτσι δύο φράσεις τις οποίες λέει ένας μεγάλος ποιητής μας ότι όλα λέει γελούν σε αυτό το σπίτι και ρωτάω ποιος είναι το αφεντικό και την απάντηση που πήρα ένας Σαμαρίτης. Ναι. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας. Και θα χρησιμοποιήσω και μια άλλη φράση την οποία χρησιμοποίησε κάποιος ο οποίος ρώτησε πρόσφατα την Ελληνίδα Βυζαντινολόγο την Αρβελέρ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γαλλίας κτλ. Τη ρώτησε, λέει, γιατί είστε ενθουσιασμένοι στη ζωή. Ναι. Λέει, για το ότι έγινα μάνα και δασκάλα. Μάνα και δασκάλα, βέβαια. Χρήστο, να σε ρωτήσω, αν κάποιος σήμερα σου έλεγε θέλω να παντρευτώ, αλλά το σκε... Α, είναι και η Κόρσα ο πίσω. Καλησπέρα. Δεν ήταν προηγουμένως. Καλησπέρα. Αν σε ρωτούσε κάποιος θέλω να παντρευτώ, αλλά το σκέφτομαι. Ή βλέπω ότι ο γάμος τελικά δεν έχει κάποιο νόημα. Τι θα του έλεγες με την εμπειρία αυτή που έχεις? Το είπα και προηγουμένως, να βρει ένα πνευματικό, να συζητήσουν τι είναι ο γάμος. Και να μην το σκέφτεται και πάρα πολύ. Ναι. Αν δει ότι είναι ο γάμος, τι είναι ο γάμος, αν έχει βρει τον άνθρωπο που πιστεύει ότι ταιριάζει και είναι αποφασισμένος να μην να ρίξει τον εγωισμό του και να κάνει τον άλλο άνθρωπο ευτυχισμένο και να κρατάει το τιμόνι και να είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος με τον οποίο θα παντρευτεί, τότε να προχωρήσει. Θέλει αποφασιστικότητα, ναι. Ο Θεός βοηθά. Ένα βήμα κάνουμε, το ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις, και ο Θεός κάνει 10. Τώρα αυτό που είπες ότι κάποια στιγμή είπα, δεν χρειάζεται να τους επιβάλλω πολλά πράγματα, να θέλω πάντα να γίνει το δικό μου. Από την ώρα που το είπες, είδες κάποια αλλαγή, είδες κάτι διαφορετικό? Είδα, ρε. Είδα και ελπίδα στην παρέα. Της έλεγα προηγουμένως δεν θέλει να έρθει, τώρα στο τέλος ακούγει αυτή την εκπομπή, την παρακολουθεί και ήρθε. Και αν θέλει να μας πει κάτι με πολύ χαρά. Θες κάτι να πεις, ελπίδα? Το ότι έχει τόσα αδέρφια, πώς το βλέπει, πώς το νιώθει, μας ακούει? Να, το γεγονός ότι έχεις 6 αδέρφια, αυτό πώς το βλέπεις σήμερα, πώς σου φαίνεται? Ωραία, είναι πολύ ωραία. Τώρα με τα πολύ μεγάλα, έχεις κάποια επαφή ή έχουν ξεφύγει πολύ? Επικοινωνείς με, με τα πολύ μεγάλα σου αδέρφια ή κυρίως με τα μικρότερα? Τα πολύ μεγάλα παιδιά, λέει, τα βλέπεις, επικοινωνείς? Ή επειδή πλέον απέχει πολύ ηλικία? Κάποια δεν τα βλέπω τόσο συχνά, αλλά εντάξει. Μέσα στο σπίτι τι σου αρέσει κυρίως να κάνεις με τα αδέρφια σου, πώς περνάτε την ώρα? Πώς περνάτε την ώρα με τα αδέρφια σου στο σπίτι? Α, δεν ακούει, ναι. Ναι, τώρα έχει. Τα μεταφράζεις εσύ. Ναι. Πώς περνάς με τα αδέρφια σου στο σπίτι? Τι σου αρέσει κυρίως να κάνεις με τα αδέρφια? Ναι, περνά πολύ ωραία. Καλή φορά παίζουμε και κάνουμε αστεία, γελάμε. Και λέει, πλέω πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία να έχεις αδέρφια. Α, είναι ωραία, δεν βαριέσαι καθόλου. Κάθε σου στιγμή είναι γεμάτη με ωραία πράγματα. Βέβαια, μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει μοναξιά, γεμίζει ο χρόνος. Θα πρέπει να κλείσουμε σε ένα 1,5 λεπτό την εκπομπή. Είπες, Χρήστο, ότι δεν ήταν πριν, αλλά άκουσε την εκπομπή και ήθελε να βγει. Αυτό καλό είναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο. Ωραία, πριν κλείσουμε την εκπομπή, να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που ενώ δεν έχουν δικά τους παιδιά, δεν είναι καν παντρεμένοι, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και μας βοηθάνε αυτά τα 25 χρόνια. Επίσης, υπάρχουν και οι σχολές γονέων σε κάποιες Μητροπόλεις και η Μητρόπολη μας έχει και νομίζω κάτι αντίστοιχο υπάρχει στο Ηράκλειο. Μας βοηθάνε πάρα πολύ ουσιαστικά με τις συναντήσεις που γίνονται σε αυτές τις σχολές. Απηγαίνατε και βρίσκατε κάποια βοήθεια από τη σχολή, φαντάζομαι, σε πρακτικά προβλήματα. Λειτουργεί και μας βοηθάει πάρα πολύ. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα λέγαμε και κάτι παραπάνω με την αγαπητή φίλη μας, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστούμε θερμά και για τα παραδείγματα που είπες, τα πρακτικά κυρίως. Την αγάπη μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Χαράλαμπε, να μας πείτε κάτι τελευταίο κλείνοντας, πρακτικό. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι να έχουμε αγάπη στην οικογένεια και ανοχή μεγάλη.
Κάθε άνθρωπος έχει τα χαρίσματά του, έχει τα προτερήματά του, αλλά έχει και τις αδυναμίες του. Να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο, και σαν ζευγάρι, αλλά και σαν γονείς στα παιδιά, και πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια όλων των Αγίων, γιατί γι' αυτό το λόγο και στην ιερολογία του γάμου λέμε, κάνουμε τον κυκλικό χορό μετά τη στέψη και λέμε Άγιοι Μάρτυρες, ναι, καλός Αθήνας κτλ. Ναι. Είναι μια μαρτυρική η πορεία του γονιού, αλλά πάντοτε να ξέρουμε ότι πίσω από ένα Γολγοθά υπάρχει η Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη, την Ειρήνη Παπαδογιάννη από τα Χανιά, τον Χρήστο που ήταν κοντά μας. Πατέρα, θερμές ευχαριστίες. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε σήμερα για το γάμο, την οικογένεια, τη θέση του γάμου στη ζωή μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.